Εσείς ως παιδιά του Λυκείου, σε λίγα, σε πολύ λίγα χρόνια, ίσως και του χρόνου κάποιοι από εσάς αρκείτε στην αγορά εργασίας και να προσφέρετε στον τόπο σας και να δώσετε στον τόπο σας όλα αυτά που χρειάζεται, ειδικά στις μέρες μας και στις εποχές μας. Με πολύ χαρά και υπομονή θα ακούσω και εγώ όσα έχω να μας πούν οι άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και γνωρίζουν σίγουρα πολύ περισσότερα από εμάς. Να είστε καλά, καλή πρόοδο στη χρονιά η οποία λίγο καιρό ξεκίνησε και βάλω τα δυνατά σας, γιατί είναι και χρονιές πολύ σημαντικές αυτές για εσάς. Παρά τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις από τα χρόνια. Οπότε να είστε δυνατοί και υγιείς. Γνώριμος χώρος, γνώριμες φυσιογνωμίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ φέτος, όπως και κάθε χρόνο, κύριε Φίλιππε Παπανικολάου, και συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς για αυτή την άριστη διάθεση να διοργανώνετε μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων, τη Μέτρια Δαφυλοπούλου, που παλεύει προσωπικά όλο το χρόνο για αυτή, σε αυτή την κατεύθυνση, να οργανώνουμε μία ημερίδα για την ενημέρωση των παιδιών για το τι είναι τουρισμός. Γιατί, παιδιά, τουρισμός είναι η ίδια μας η ζωή. Τουρισμός είναι η Ελλάδα. Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ιστορία μας. Τουρισμός είστε εσείς που αύριο μεθαύριο είτε θα ασχοληθείτε άμεσα με αυτό το χώρο, είτε έμεσα. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα γιορτής για όλους. Ο τουρισμός μας ενώνει και γι' αυτό είμαστε εδώ προκειμένου να τον ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Να είστε καλά. Πρέπει από σήμερα να προετοιμάζεστε και πολύ περισσότερο όλοι εμείς, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική οικονομία, συλλογικοί φορείς και το τοπικό επιχειρήν, θα πρέπει να προετοιμάζουμε όχι μόνο αυτά τα ζητήματα, αλλά να προετοιμάζουμε και τα ζητήματα της όσμωσης όλων μέσα σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, αναφέρθηκα πριν στο τμήμα της γεωπονίας, δεν το έκανα τυχαία, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, είναι η ανάγκη που προκύπτει να μην είναι ο μοναδικός πυλώνας ανάπτυξης στο νησί μας ο τουρισμός. Σε άλλες περιοχές, βλέπετε Κρήτη, εάν ομιγέντο συμβεί μια κρίση στον τουρισμό, υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να λειτουργήσει ανισταθμιστικά. Στην περιοχή μας όμως, όπου το παραγόμενο εισόδημα σε ποσοστό άνω του 90-95% παράγεται από τον τουρισμό, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο εάν κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, προσπαθώντας να ισορροπήσουμε όλες τις εκφάνσεις της τοπικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ σφίζει ο τόπος από τουρισμό και ό,τι μαθαίνετε θα βγαίνετε έξω, θα πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θα πάτε σε ένα μπαράκι, θα πάτε σε μια καφετέρια και θα είναι ο τουρισμός μπροστά σας, το ζείτε κι εσείς. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία αυτά που μαθαίνεις να τα συνδέεις με την καθημερινότητά σου, γιατί θα γίνεις πολύ καλύτερος, θα τα μάθεις πολύ καλύτερα και θα γίνεις πολύ πιο παραγωγικός για τον τόπο σου. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο σήμερα για μας τους νησιώτες του 12ου Παγκόσμια Μέρα του Τουρισμού, είναι μια μεγάλη μέρα. Εγώ, αυτά δεν το γνωρίζετε, έχω διατελέσει υπουργός τουρισμού, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντικείμενο. Αλλά και από μικρό παιδί, από 10 χρονών παιδάκι που πήγαινα τουρίστε στο σπίτι της μητέρας μου που ενοικίαζε δωμάτια, ασχολιόμουν με τον τουρισμό. Είναι η ζωή μας, λίγο πολύ ο καθένας σας έχει ασχοληθεί με τον τουρισμό. Μεγάλη μέρα λοιπόν η σημερινή. Εγώ συγχαίρω ξανά και την Ένωση Ξενοδόχων και τον φίλο μου, τον διευθυντή, τον Φίλιππα, για την πρωτοβουλία αυτή. Να έχετε καλή πρόοδο και να απαιτείτε ό,τι μαθαίνετε να συνδέεται με την πραγματικότητα και να μην είναι λόγια άσχετα με τη ζωή σας. Θα είστε καλά όλοι. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον Διευθυντή του Σχολείου σας, τον κύριο Φίλιππο Παπανικολάου, καθώς επίσης και όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσπαθούν από το δικό τους μετερίζει να βοηθήσουν όλους εσάς να εξελιχθείτε επαγγελματικά, κοινωνικά και ανθρώπινα πάνω απ' όλα. Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Ξενοδόχων για τη σημερινή δράση. Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, η ΚΟΣ λοιπόν γιορτάζει αυτή τη μέρα εδώ και χρόνια. Είναι ένα νησί που, όπως προανέφερε και ο κύριος Υπουργός, είναι ένα νησί το οποίο ζει από αυτό και φαντάζομαι και οι περισσότεροι γονείς από εσάς εργάζονται στο τουριστικό, στην τουριστική βιομηχανία του νησιού μας. Οπότε είμαι εδώ για να σας εμψυχώσω, να κατευθυνθείτε κι εσείς και να προσανατολιστείτε όσοι έχετε αυτή την τάση και σας ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό,
να εντρυφήσετε σε αυτό και να εξελιχθείτε πάνω σε αυτό, διότι χρειαζόμαστε όχι μόνο μυαλά, αλλά και χέρια. Ημέρα έχει δημιουργηθεί από το Σχολείο και από το Μείον των Ξενοδόχων με τη στήριξη και του Δήμου και τη Περιφέρεια. Σε τέτοια πράγματα δεν μπορεί να λείπει ο πρώτο βαθμό και ο δεύτερο βαθμό τη αυτοδιοίκηση, γιατί είναι αυτοί που μα δίνουν το χρήμα για να κάνουμε κάτι παραπάνω θέμα. Με την Γεωπόλο θα κάνουμε το ίδιο ερωτηματολόγιο για τα τοπικά προϊόντα. Να δούμε τι ξέρουν τα παιδιά για τα τοπικά προϊόντα. Γιατί. Είμαστε αστυνομικό τουρισμό. Μπορεί να το λέει το μέλλον, δεν γίνεται και το αφήνεται. Δηλαδή πρέπει γι' αυτό και προ τη σου έχει κάνει αυτή την προγραμματική σημασία με τον ελληνικό να βοηθήσει του αγώνε την επόμενη μέρα. Και σε συνέχεια με την περιφέρεια να δούμε πώ θα το προβάλλουμε αυτό. Γιατί καλά είναι να τα πιάσουμε, αλλά καλύτερα να τα προβάλλουμε κι όμως. Σήμερα το κεντρικό θέμα του εορτασμού είναι τουρισμό και ειρήνη. Και είδαμε πραγματικά πόσο κοντά έχει φέρει τους ΚΟΟΥΣ αυτή η πρωτοβουλία με την ετήσια βίζα των 7 ημερών, κάπως έτσι, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, αλλά είδαμε πόσοι Τούρκοι φίλοι μας ήρθαν από απέναντι, στήριξαν τις δικές μας τουριστικές επιχειρήσεις και δημιούργησαν δεσμούς φιλίας. Αν αυτό δεν είναι μια πρωτοβουλία ειρήνης, τότε τι άλλο μπορεί να είναι. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, να μην υπάρχουν αντιπαλότητες, αλλά να υπάρχει συνεννόηση και καλή γειτονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ και στηρίζετε το ΕΠΑΣ της δράσης του.